Γεια σας, καινούργιο βίντεο σήμερα και θα μιλήσουμε για την καλλιέργεια του αραγκά. Λοιπόν, πάτε στο παίρνουμε αραγκά. Αραγκά μπορούμε να φυτέψουμε σε δύο περίοδους. Μία είναι το φθινόπωρο και η άλλη είναι στο τέλος του χειμώνα. Το φθινόπωρο σπέρνουμε αραγκά Οκτώβριο και Νοέμβριο. Ενώ τέλος του χειμώνα με άνοιξη είναι Φεβρουάριος, Μάρτιος και Απρίλιος. Το πλεονέκτημα που φυτεύουμε το φθινόπωρο είναι ότι ο αρακάς μεγαλώνει μέχρι τα 10 εκατοστά, μέχρι να έρθουν τα πρώτα κρύα του χειμώνα. Στα 10 εκατοστά ο αρακάς δεν παγώνει. Αν είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος έχει πρόβλημα με τα κρύα και μπορεί να παγώσει. Και το πλεονέκτημά του είναι ότι την άνοιξη είναι ήδη έτοιμο φυτό, αναπτύσσεται πιο γρήγορα, επειδή έχει αναπτύξει το ρυζικό σύστημα, αναπτύσσεται πιο γρήγορα και δίνει περισσότερους καρπούς. Το μειονέκτημά του είναι ότι μπορεί να μας το επηρεάσουν, επειδή θα είναι μεγάλος στην ανάπτυξη, οι ανοιξάτικες παγωνιές. Τώρα, πριν φυτέψουμε το σπόρος, μπορούμε να τους μουλιάσουμε σε ένα μπολ για νερό για μισή ώρα. Οι σπόροι φυτεύονται σε βάθος 1,5 με 2 εκατοστά και αμέσως μετά το ποτίζουμε. Φυτεύουμε σε σειρές και οι σπόροι στις σειρές πρέπει να απέχουν από 15 έως 30 εκατοστά ο σπόρος με το σπόρο και οι σειρές μεταξύ τους 60 με 90 εκατοστά. Και επειδή ο αραχάς είναι ανερχόμενο φυτό, βάζουμε ένα δίχτυ ή κλαδιά για να μπορεί να αναρριχηθεί. Λοιπόν, τώρα ο αραχάς είναι ένα ψυχαγθές φυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι παίρνει το άζωτο της ατμόσφαιρας και τον αποθέτει στο έδαφος με τη βοήθεια αζωτοβακτηριδίων που έχει στις ρίζες του. Γι' αυτό πολλές φορές χρησιμοποιείται και στη λίπανση. Έτσι και εμείς έχουμε διπλό όφελος, γιατί από τη μία παίρνουμε τους καρπούς του και από την άλλη συγχρόνως κάνουμε και λίπανση στον κήπο μας. Θα πούμε και λίγα λόγια για τη συγκαλλιέργεια του αραγκά. Ο αρακάς μπορεί να καλλιεργηθεί μαζί με καρότο, φασόλια, αγγούρια, πατάτες, λάχανο, μαρούλια, παντζάρια, καρότα και μαϊντανό. Αυτός είναι ο σπόρος του αραγκά που θα φυτέψουμε. Μπορούμε να το βρούμε χύμα ή και σε σακουλάκια έτοιμα που πουλούνται. Λοιπόν, εάν θέλουμε να κρατήσουμε ποικιλίες και να έχουμε σπόρο για τον επόμενο χρόνο, στα σακουλάκια που αγοράζουμε πρέπει να βλέπουμε να γράφει πάντο επάνω το σακουλάκι Standard Seeds. Έτσι μπορεί να κρατήσουμε σπόρο και για την επόμενη χρονιά. Λοιπόν, αυτά είναι τα σακουλάκια που είναι ο σπόρος μέσα. Πάμε να δούμε τώρα πώς φυτεύεται ο αραγκάς. Λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, τους σπόρους του αραγκά τους βάζουμε σε απόσταση 15 με 30 εκατοστά. Και σε βάθος περίπου 2,5 εκατοστών. Μετά σκεπάζουμε με χώμα
βάθος του, το βάθος είπαμε πρέπει να είναι στα 2,5 εκατοστά. Στη συνέχεια βουτίζουμε. Και έτσι είμαστε έτοιμοι και περιμένουμε να φυτρώσει ο αραγκάς μας.